Σοβάδες που ξεκόλλησαν από το ταβάνι έπεσαν στο κεφάλι μαθητών του πρώτου γυμνασίου Ιεράπετρας την ώρα που έγραφαν διαγώνισμα. Από τύχη δεν χτύπησε κάποιος μαθητής. Η παλαιότητα του κτηρίου, η κακή συντήρηση και οι βροχές των τελευταίων ημερών ανέδειξαν τα σοβαρά προβλήματα του σχολείου που χτίστηκε το 1937. Τα παιδιά γράφαν διαγώνισμα και ευτυχώς, δηλαδή, που ο Σοβάς έπεσε σε ένα σημείο ανάμεσα στον πίνακα και στα θρανία και δεν έπεσε σε κάποιο παιδί πάνω το κεφάλι. Ο Σοβάς είναι μεγάλο κομμάτι. Και αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει υγρασία, η μόνωση πάνω είναι παλιά και πρέπει να ξαναφτιαχτεί από την αρχή ώστε να μην περνάει υγρασία, να μην λυκώνει οι σοβάδες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε τώρα και 2 χρόνια. Το έχουμε χθες στη Σχολική Επιτροπή Παιδείας και στη Δευτεροβάθμια. Πέρυσι κάναμε σε 3 αίθουσες μόνωση που είχαμε αντίστοιχο πρόβλημα, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Αλλά το σχολείο χρειάζεται μια πιο σωστή και σε μεγάλο βαθμό μόνο από πάνω. Έχουμε ενημερώσει τη Σχολική Επιτροπή, το Δήμο, θα έρθουν οι μηχανικοί του Δήμου να το ελέγξουν και θα δούμε τι θα κάνουμε. Τα παιδιά την ώρα διαγωνισμάτων βγήκαν εκτός αίθουσας, ναι. Ευτυχώς δεν είχαμε ισόγειο το σχολείο και δεν είχαμε προβλήματα. Θα απομονώσουμε την αίθουσα γιατί μπορεί να πέσουν και άλλοι σοβάδες και πρέπει να έρθει οι μηχανικοί του Δήμου εργάτες να χτυπήσουν αυτούς τους σοβάδες που είναι να πέσουν και να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι και στις άλλες αίθουσες. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή μόνωση από πάνω. Είχε γίνει από ό,τι είδα εγώ στα έγγραφα του σχολείου, επειδή έχω κάνει αιτήσεις στο Δήμο και ζητάω να γίνει μόνωση από την αρχή, το 2004. Είχε γίνει μια μόνωση, μετά είχε γίνει μια συμπληρωματική το 2008 και από τότε έχουν περάσει χρόνια. Έχω ζητήσει να γίνει μόνωση. Ήρθανε το καλοκαίρι και μετρήσαμε, είναι 460 μέτρα η μόνωση πάνω, κόστιζε πολύ και δεν την κάναμε σε όλο το κτίριο, αλλά κάναμε μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, εκεί δηλαδή που έβαζε νερό. Το οποίο δεν βάζει νερό τώρα, αλλά να, λυκώνει τώρα, τώρα με τις βροχές. Ναι, το κτίριο σε αυτό εδώ το συγκεκριμένο είναι από το 1936 αυτό το κομμάτι εδώ. Και οι ανάγκες είναι και περισσότερες. Θέλουμε, αν μπορούμε, επειδή θα κάνουν κάποιο έγγραφο, αυτό που γίνεται τώρα στο Δημαρχείο, στο Τρίτο Δημοτικό Σχολείο, να μπούμε σε κάποιο πρόγραμμα ώστε να γίνει η ανακαίνιση του σχολείου, να πέσουν οι σοβάδες οι οποίοι είναι επικίνδυνοι, έχουν κουφώσει δηλαδή και από την ταράτσα και από τους τοίχους και να γίνει μία μόνωση στο κτίριο και να αλλάξουν και τα κουφώματα. Διότι είναι από το 1995 και άμα τα δείτε και αυτά έχουν σαπίσει. Πρέπει κάτι να γίνει ή να μαχτίσουν καινούριο σχολείο. Ναι, ενημερώθηκα από το διευθύντη τον κύριο Μανουσάκη και ήρθα να το δω. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έχει ξαναδημιουργηθεί στο παρελθόν το οποίο το είχαμε επισκευάσει. Θα το επισκευάσουμε ξανά και πρέπει πρώτα να ενημερώσουμε την τεχνική υπηρεσία του Δήμου να έρθει να ελέγξει για να δούμε κατά πόσο είναι ασφαλές να γίνονται μαθήματα. Η αποκατάσταση θα γίνει σίγουρα. Θα το φροντίσουμε αμέσως να το τακτοποιήσουμε το θέμα. Τώρα, όσον αφορά την αίθουσα, πιστεύω ότι ο διευθυντής θα βρει τον τρόπο να καλύψει, να βρει χώρο για να γίνουν τα μαθήματα, εν πάση περιπτώσει. Και θα πρέπει να σκεφτούμε και σοβαρά το ενδεχόμενο μήπως πρέπει το σχολείο κάποια στιγμή να μετεστεγαστεί, να χτιστεί ένα καινούριο σχολείο, διότι το σχολείο είναι πολύ παλιό και χρειάζονται πάρα πολλές συντηρήσεις. Τη διάρκεια που είμαι εγώ πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, έχουμε ασχοληθεί επανειλημμένα με τη συντήρηση του συγκεκριμένου σχολείου. Έχουμε κάποιες αίθουσες οι οποίες όταν βρέχει το νερό όλο μπαίνει μέσα, δεν βγαίνει σχεδόν τίποτα έξω και αυτό δεν είναι. Υπάρχουν προβλήματα σοβαρά. Πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη για να δούμε τι θα κάνουμε. Γράφαμε το διαγώνισμα εκείνη τη στιγμή των Αγγλικών. Φοβηθήκαμε όλοι πάρα πολύ. Ευτυχώς δεν χτύπησε κανένα παιδί ο Σοβάς. Και εντάξει, συνεχίζει το μάθημα. Να παρακαλέσουμε τους υπεύθυνους, άμα μπορούν να μην τραυματιστεί κανένα παιδί, άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.